Πασχίσαμε να αποκοπούμε από τη γη και τις ρίζες μας. Γιατί νομίσαμε πως μας καθήλωναν στη γη. Και χάσαμε το νόημα και της ρίζας και του τόπου. Στην Κύπρο κατά τη χαλκολιθική εποχή εντυπωσιάζουν τα ανθρωπόμορφα ειδόλια. Την ίδια περίοδο τα αγγεία είναι διακοσμημένα με πολύπλοκα γεωμετρικά ή φυτικά μοτίβα. Στην Κύπρο κατά την πρώιμη εποχή του Χαλκού, γύρω στα 2500 π.Χ., αρχίζει η συστηματική εκμετάλλευση των πλούσιων κοιτασμάτων Χαλκού. Η τέχνη της μεταλλουργίας επιφέρει νέες γνώσεις για τον έλεγχο και τη χρήση της φωτιάς στην κατασκευή των αγγείων. Εμφανίζονται τώρα αγγεία με κομψά σώματα που διακοσμούνται με χάρακτα ή ανάκλυφα γραμμικά σχέδια. Στην πρώιμη εποχή του Χαλκού πρωτοεμφανίζονται και τα σανιδόσχημα ειδόλια, τα οποία ακολουθούν τον τύπο της ερυθροστυλβωτής εχάρακτης κεραμικής. Ένα πύληνο ομοίωμα μιας τελετουργίας που βρέθηκε κοντά στη βόρεια ακτή της Κύπρου αποδεικνύει πως η εικόνα του Ταύρου και του Φιδιού κατήχαν κεντρική θέση στις θρησκευτικές αντιλήψεις των Κυπρίων. Η παράλληλη εμφάνιση του Ταύρου και του Φιδιού στην τέχνη της Κύπρου και της Κρήτης υποδεικνύει πως τα δύο νησιά αναπτύσσουν κοινές ιδέες και δοξασίες. Στη μέση εποχή του Χαλκού συνεχίζεται η παραγωγή της ερυθροστυλβωτής κεραμικής. Παράλληλα όμως εμφανίζεται και η λευκή γραπτή κεραμική. Γενικότερα, τα σχήματα των αγγείων γίνονται πολύπλοκα με προεξοχές και ανθρωπόμορφα ή ζωόμορφα χαρακτηριστικά. Την επικοινωνία μεταξύ Κύπρου και Κρήτης αυτή την περίοδο μαρτυρεί ένας μικρός αριθμός μινωικών αγγείων που βρέθηκαν στην Κύπρο. Στο νησί της Κρήτης, κατά την παλαιοανακτορική περίοδο, ως επακόλουθο της μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης, χτίζονται τα πρώτα ανάκτορα, στην Κνωσό, τη Φεστό, τα Μάλια και αργότερα στη Ζάκρο. Τα ανάκτορα είναι τοπικά διοικητικά κέντρα, που λειτουργούν ως εστίες ελέγχου της οικονομικής, θρησκευτικής και κοινωνικής ζωής των Μινωητών. Σταδιακά οργανώνονται συστήματα γραφειοκρατίας, που χρησιμοποιούν τη γραφή για την τήρηση αρχείων με ένα σύστημα ιδεογραμμάτων. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούν τη συλλαβική γραμμική Α. Το εμπόριο ελέγχεται από τα ανάκτορα και η βασιλική παραγωγή αποτελεί μία από τις κύριες πηγές τροφοδότησής του. Εκλεκτά προϊόντα διακινούνται στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου. Κύπρος ευρίσκεται στον δρόμο του εμπορίου των μετάλλων στη Μεσόγειο. Από την Κύπρο προμηθεύεται ο Χαλκό και το επόμενο, οι εμπορικές αυτές σχέσεις να φέρουν στην Κύπρο μινωικά αγγεία και με τη σειρά της η Κύπρος εξήγει κυπριακά αγγεία εις την Κρήτη. Έχουμε μινωικά ποτήρια στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο γενικά, εξαιρετικής ποιότητας, από τον 18ο-17ο αιώνα π.Χ. και αντίστοιχα κυπριακά αγγεία στην Κρήτη.
Εκείνο όμως το μεγαλύτερο δώρο το οποίο έκανε η Κρήτη στην Κύπρο ήταν η γραφή, η οποία εμφανίζεται στην Κύπρο γύρω στο 1500 π.Χ. και είναι ένα δείγμα της μινωικής γραμμικής αλφαγραφής, το οποίο οι Κύπροι προσάρμοσαν στις δικές τους απαιτήσεις. Χωνευτήρι του χρόνου, τα χέρια του χθες, του σήμερα, του αύριο, που όσο πάνε, μοιάζουνε πιότερο το χώμα. Η διάδοση του γρήγορου κεραμικού τροχού άνοιξε νέα πεδία δημιουργίας στο μινωίτη κεραμαία. Ο καμαραϊκός ρυθμός είναι δημιούργημα των ανακτορικών εργαστηρίων, κυρίως της Φεστού και της Κνωσού, τον 18ο-17ο αιώνα π.Χ. Τα θέματα διακόσμησης, κυρίως φυτικά, σχεδιάζονται με λευκό, κόκκινο, πορτοκαλί και βυσσινή χρώμα, επάνω σε ένα γυαλιστερό βερνίκι, κυρίως μαύρου χρώματος. Τα σχήματα είναι εξελιγμένα και η τεχνική κατασκευής άρτια. Σε ορισμένα κύπελα, η τεχνική έφτασε σε επίπεδο τελειότητας. Τα τυχώματά τους ήταν τόσο λεπτά όσο το τσόφλι του αυγού. Γι' αυτό ονομάστηκαν ωοκέλιφα. Τα καμαραϊκά εγγύα ως είδη πολυτελείας αποτελούσαν είδος του μινωικού εξαγωγικού εμπορίου και έχουν βρεθεί σε όλη τη Μεσόγειο. Τα μεγάλα ανακτορικά κέντρα καταστράφηκαν μάλλον από έναν ισχυρό σεισμό γύρω στα 1700 π.Χ., όχι όμως οριστικά. Στη συνέχεια, τα ανάκτορα αυτά χτίζονται μεγαλύτερα και μεγαλοπρεπέστερα από ό,τι ήταν πριν. Και τώρα έχουμε τη λεγόμενη εποχή των νέων ανακτόρων, δηλαδή τη νεοανακτορική εποχή από το 1700 μέχρι το 1450 π.Χ. Τώρα, τα ανάκτορα αυτά έχουν και εργαστήρια παραγωγής κεραμικής. Τα προϊόντα είναι εξαιρετικά. Κανένας άλλος πολιτισμός της Μεσογείου αυτή την εποχή δεν έχει τέτοιας τέχνης αντικείμενα από πυλό. Η ανάπτυξη δημιούργησε μεγαλύτερες ανάγκες αποθήκευσης των αγαθών. Έτσι, κατασκευάζονται όλο και μεγαλύτερου μεγέθους και καλύτερης ποιότητας πιθάρια.